Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε το σημερινό βίντεο, πρέπει να σας πω κάτι το οποίο πρέπει να ξέρετε. Για πες. Εδώ δεν κάνουμε φασόλια. Αν δεν δεις τον κόλλο του υδραυλικού, η βρύση δεν πρόκειται να φτιάξει. Νόμος. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Όπως βλέπετε, σήμερα είμαστε μαζεμένοι όλο το team. Από εδώ ο Σταμάτης, από εκεί ο Δημήτρης. Και το σημερινό βίντεο είναι οι προσωπικές μας συζητήσεις που κάνουμε. Ναι, που πολλές φορές δεν τις βλέπετε εσείς. Δεν βάζουμε κάμερα. Και θα προσπαθήσουμε έτσι να τις βάλουμε λίγο, να τις δούμε, να δείτε κι εσείς αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε. Αυτά που λέμε στο καφέ μας, αυτά που λέμε στο κάνετε κι εσείς προφανώς, που κάνετε κι εσείς πολλές φορές με άλλα παιδιά. Ναι, στο πιο χαλαρό. Για να πούμε λίγο για την επικαιρότητα, τι μας απασχολεί, τι παίζουμε. Ωραία, τι μας απασχολεί, εμένα με απασχολεί πάρα πολύ το Xbox One. Θα το πούμε και αυτό. X! Με έχει ζήσει πάρα πολύ. Να πούμε λίγο έτσι, να πούμε πιο χαλαρέ την κουβέντα, τι παίζουμε και τι κάνουμε τον καιρό, πώς μας φάνηκαν τα παιχνίδια που παίζουμε κλπ. Τι λες, να μου πεις. Όχι, εσύ θα πεις πρώτος, εμένα ξέρουν, έκανα και review. Λοιπόν, εγώ παίζω το... Παλικαράκια μου, παίζω το Baltic Chasers ακόμα. Το Mario το άφησα για τα Χριστούγεννα, γιατί είχα κολλήσει πιο πριν με τον Bad Changes, επειδή μου αρέσει η κατηγορία. Το συνέχισα. Το οποίο το παλαμβάνω, με χαλαρώνει απίστευτα. Με την μουσικούλα του και τα ντάτζα. Είσαι και φαν του ίδιου, ρε φίλε. Αυτό είναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω κάνει φοβερή δουλειά. Άκησε τα παίζει αυτά. Εγώ το είχα στο PC. Αλλά για κάποιο λόγο το έχω ψηλοπαρατήσει γιατί παίζω κάτι άλλο. Αλλά ας πούμε, ας επικεντρωθούμε στο μίξι. Ναι, ξέρεις, τι μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, το καστικό είναι όλα τα λεφτά έτσι όπως το έχουν. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία τοπία κλπ. Η μουσική του είναι όλα. Σε χαλαρώνει απίστευτα αυτό το παιχνίδι. Και αυτό που μου αρέσει είναι εκτός του interbase, είναι ότι επιστρέφει με μια νοσταλγική έτσι χρειά. Νιώθω λες και είμαι στα 90s ξανά και παίζω ξανά ένα παιχνίδι φτιαγμένο από τότε. Δηλαδή με τα καλά του και με τα στραβά του, δηλαδή με το χάρτη του όπως έτσι πως είναι από πάνω, minimal, με τα dungeons. Δεν έχει loot αλλά δεν έχει πάρα πολύ loot. Δεν μπερδεύεσαι με το loot. Να το λέω, σου δίνω πάσα τώρα εσένα, το ξέρω. Να σου πω κάτι άλλο ρε φίλε, γιατί με το Σταμάτη και δεν μας απάντησες αυτό. Είχαμε κάνει ένα βίντεο και με ρώτησε ο Σταμάτης αν η THQ δεν ήταν που έχει τα... THQ Nordic. Ναι, το THQ γιατί το έχουμε. Απλώς THQ... Το logo. Η THQ όταν χρεοκόπησε έδωσε πολλά από τα IP που είχε τα IP και αυτοί αγοράσανε και ένα κομμάτι από το σήμα του της THQ. Ήταν η Nordic. Ναι, η Nordic που έγινε που έγινε THQ Nordic. Ναι. Και έχει πάρει κάποια από τα IP. Εντάξει, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω γιατί με ρώταγε στο μάτι. THQ δεν υπάρχει πια. Του είπα εγώ πάνω κάτω αυτό το λόγο. Τόσο όμως πάει για καινούργιο IP. Έτσι, θα συνεχιστεί. Το 3, αλλά όχι από την εταιρεία. Αυτοί που κάναν τον Baltic Chasers βέβαια είχαν άμεση συμμετοχή στο Darksiders. Δηλαδή ο Maguire και ο άλλος που κάναν την Airspace DK, την εταιρεία που έχει βγάλει τον Baltic Chasers, είναι indie παιχνίδι. Και το έχουν κάνει και πέτυχε. Νομίζω ότι εμένα έχει πετύχει κίνηση πολύ καλή τιμή. Εγώ το πήρα δηλαδή πολύ καλή τιμή. Και το έχω καταρχαριστεί με 30 ώρες και έχω βγάλει περίπου το 60-70% του παιχνιδιού. Δεν πολύ μεγάλο. Εγώ απλώς και εγώ με κάνω συνέχεια Dungeons, Arena, ξανακάνω το Dungeons κλπ. Δεν θέλει πολύ greeting, η αλήθεια είναι. Αλλά στην αρχή το έβγαλα το βγάζα αέρα πατέρα και heroic τα Dungeons. Βέβαια μετά λίγο δυσκολεύτηκα και χρειάζεται να κάνω κάτι για να το βγάλω heroic. Τα loot πώς είναι random εκεί τώρα το ότι θα σου τύχει ή ξέρεις ότι άμα πας ένα συγκεκριμένο boss. Όχι, random είναι ότι θα σου τύχει. Random, ναι. Δεν έχει λέει το συγκεκριμένο boss ότι θα πετάξει αυτό το σπάθι για την πανοπλία. Όχι, δεν ξέρει θα πετάξει αυτό. Και δεν έχει πολλά. Τι εννοείς, δηλαδή θα σου μπορεί να σου βγάλει το ίδιο, απλώς θα είναι για παραπάνω level. Ναι. Εσύ νομίζεις ότι είναι σαν το Dark Souls set, να συμπληρώσει set. Όχι ακριβώς. Είναι και καλά. Πώς είναι δηλαδή στο Warcraft, ας πούμε, που θα ξέρεις ότι αυτό το συγκεκριμένο boss θα σου πετάξει ένα από αυτά τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Όχι. Δεν έχει δηλαδή κάποιο στάδιο. Όχι. Το μόνο που ξεχωρίζει μετά είναι ανάλογα με τα χρώματα, μπλε, πράσινο, φούξια, τα rare, legendary κλπ. Και κάνεις και crafting κλπ. Αλλά είναι πολύ απλοϊκά τα πράγματα και δεν μπερδεύεσαι σε κανένα σημείο.
είναι αυτό που μου αρέσει. Βλέπεις αυτό, είναι μεγαλύτερο level, είναι στο level σου, βάλ' το. Αυτό δεν έχει κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Και κάνεις κάτι enhance σε κάτι ειδικά, όπως το λένε, και βάζεις φωτιά, να βάζεις το strength, να βάζεις. Μέχρι εκεί πάει το παιχνίδι, δεν έχει κάτι άλλο. Έχει μια ωραία, έχει ωραία, κάτι ωραία boss για προκλήσεις και λοιπά, και μια αρένα. Νομίζω... Το online έχει. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει, εσύ. Να κάνεις δηλαδή PvP. Όχι, όχι. Τώρα θα μου πεις χρειάζεται να κάνεις PvP. Δεν νομίζω. Είναι σε τέτοιο στυλ. Ναι, σε τέτοιο στυλ δεν νομίζω. Δεν χρειάζεται. Ή να μπαίνει κάποιος να σε βοηθάει, εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, αυτό. Τώρα νομίζω ότι είμαι κοντά στο τέλος, θα το τελειώσει δηλαδή. Και μετά θα το προχωρήσω, μάλλον με το Horizon θα προχωρήσω. Με το Horizon, όχι Mario. Το Mario το έχω αφήσει για πιο μετά από το τέλος. Το αφήγω για διακοπές, το πάρω μαζί με το Switch. Οπότε θα το ευχαριστήσεις καλύτερα. Ναι, θα το ευχαριστήσω για καλύτερα. Ναι, ναι, είναι ότι πρέπει για διακοπές. Να το δώσω πριν κλείσει χρονιά εδώ και το Horizon, έτσι, να το να έχω μια άποψη. Και αν μου κάτσει τα deals, γιατί έχουν Black Friday deals τώρα, αν μου κάτσει το Nier να το πάρω και θέλω πολύ να το δω, θα πάρω και αυτό. Πάρτε να το δω και εγώ. Θα ξέρω μέσα στην εβδομάδα, διαδικτυακά θα μοιραστούμε. Κάτσε να σου πω, εγώ παίζω Nier τώρα, το έχω πλατινάρει. Έβαλες το βιντεάκι. Ναι, έκανα το review, ό,τι λέω αυτό έζησα. Yeah. Δεν είμαι κανένας ειδήμονας, ας πούμε, στο να κάνω review. Αυτό που έζησα, αυτό είπα στο review. Εντάξει, είπα και στο βίντεο ότι δεν είναι ότι δεν το γουστάρω. Είναι ότι με στεναχώρησε με κάποιες επιλογές που έχουν κάνει. Yeah. Ωραία, πέρα από αυτό, τώρα συνεχίζω γιατί θέλω να το κάνω πέρα από το platinum. Θέλω να κάνω και τα DLC 100%. Έχει τα DLC. Έχει τα DLC. Πρέπει κάποια στιγμή, σε όσο κόβω, να κάνουμε λίγο την τράπα να παίξω και εγώ τα DLC. Γιατί και εγώ το έχω πλάτινο και είναι. Και τώρα το παίζω New Game Plus. Έχω βγάλει σχεδόν όλα αυτά που θέλω να βγάλω για να το παίξω, ας το πούμε, στο New Game Plus Plus. Αν και δεν πάει έτσι. Είναι Way of Hero. Όχι, Way of Samurai, Way of Hero και μετά είναι Way of Demon. Το Way of Demon είναι σαν να παίζει New Game Plus Plus. Πιο άφησα λέω εκεί πέρα, πιο... Φαντάζομαι, πιο... Άστα. Το μόνο που είναι με το σιδερά... Τώρα έχω αρχίσει και χρησιμοποιώ το σιδερά, τώρα έμαθα να χρησιμοποιώ το σιδερά. Όχι έμαθα, τώρα μπορώ, τον χρειάζομαι, γιατί... Ναι, όταν παίρνει το extra... Όλο το main παιχνίδι, το new game δηλαδή, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείς το σιδερά, καθόλου σχεδόν. Σχεδόν καθόλου. Όταν όμως το τερματίσεις και σου πετάξει τα divine, τα οποία είναι πράσινα. Είναι τα άσπρα, τα μπλε, τα κίτρινα, τα μπλε, τα μοβ και τα πράσινα. Όταν ξεκινήσει να σου πετάει πράσινα, αυτά είναι τα divine. Στην αρχή σου πετάει divine σκέτο, μετά σου πετάει divine plus 1. Όσο ανεβάζεις και τα ενώνεις, δηλαδή παίρνεις ένα plus 1 και ένα plus 1, γίνεται plus 2. Plus 2 και plus 2 το κάνεις plus 3. Plus 3 και plus 3. Αν δεν το κάνεις αυτό στο Game Plus. Αν δεν το κάνεις αυτό. Εγώ θα σε ρωτήσω ένα πράγμα, σε ρωτήσω. Γιατί εντάξει, αυτό είναι πολύ τώρα. Δεν έχω και. Εντάξει, απλά θέλω να σου πω ότι αν δεν τα κάνεις αυτά με το σιδερά, εκεί τον χρησιμοποιείς τελικά το σιδερά. Όταν τα τερματίσει το παιχνίδι εν ολίγης. Εγώ θα σε ρωτήσω. Θα ήθελες να δεις ένα δεύτερο μέρος βελτιωμένο. Θα ήθελα να δω ένα δεύτερο μέρος βελτιωμένο όσον αφορά το χειρισμό και να το κάνουν ενιαίο. Από εκεί, α, και ποικιλία, φυσικά και ποικιλία. Αν είναι ενιαίο, λογικά θα έχει και ποικιλία. Αν είναι η δεύτερη φάση, αφού είδαν ότι πήγε καλά το πρώτο, καταρχήν δεν είναι να παίζει άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει από αυτά τα παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Το συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις να ξεκινήσω να παίζω τέτοια παιχνίδια με αυτό. Καλύτερα να ξεκινήσεις από Souls, εγώ νομίζω. Καλύτερα να ξεκινήσεις από Demons που σε μαθαίνει το Demons. Και αν θέλει κάποιος να μάθει 100% πώς χειρίζεσαι τέτοια παιχνίδια, αυτό είναι το Dark Souls 2. Το Dark Souls 2 σε βάζει αμέσως στην ιδεολογία του πώς πρέπει να κινηθείς, να χειριστείς και να παίξεις αυτά τα παιχνίδια, ρε παιδί μου, γενικότερα. Και μετά πας σε ένα Bloodborne που είναι πολύ πιο εύκολο. Ανεβάζει, από... ναι, και ανεβάζει και την. Είναι πιο γρήγορο. Ναι, είναι και πιο εύκολο. Το Bloodborne το θεωρώ πιο εύκολο από όλα όσα έχω παίξει. Ναι. Μετά. Είναι πιο εύκολο και πιο γρήγορο. Ναι. Και μετά ξεκινάς Neo. Αν και αν θες να πας λίγο, σε λίγο πιο brutal, παίρνεις ένα dessert. Αλλά δεν ξέρω σε πόσο σου αρέσει το όλο θέμα. Ναι. Το εικαστικό. Και εκεί είναι λίγο φτωχό το set. Είναι. Δεν είναι πολύ επαναλαμβανόμενο μάλλον. Επαναλαμβανόμενο ως προς τα mobs είναι. Έχει ωραία στοιχεία. Όσο έπαιξα και στο search. Ξέρεις τι γίνεται, είναι ενιαίο. Είναι ενιαίο και έχει ωραίο level design. Έχει ωραίο, όχι πολύ δυνατό, αλλά έχει καλό. Μπορεί να πεις ότι το search προσπάθησε να ακολουθήσει πιστά τη συνταγή του Souls. Ναι. Με κάποιες αλλαγές στο crafting κλπ. Που το βρήκα πάρα πολύ επιτυχημένο να μαθούμε τους κρυπτουριασμούς για να παίρνει το σημάδι κλπ.
Πολύ έξυπνη επιλογή. Ενώ το Neo προσπάθησε να κάνει ένα. Δηλαδή η ταυτότητα του Ninja Gaiden προσπάθησε να τη συνδυάσει με το. Με το Souls. Ναι, με το Souls. Ναι, πήγε να το. Δηλαδή είναι σαν να έκανε ένα mix. Το, ναι, έκανε mix πολλών. Το Neo. Ναι. Δηλαδή στο loot system του είναι mix Diablo. Αυτό δεν ταιριάζει. Λεφτά και ρούχα, λεφτά και ρούχα. Δεν ταιριάζει καθόλου. Για μένα είναι αυτό που το έχει και ο Μάικς αυτό. Με κουράζουν πάρα πολύ να πρέπει να κάτσουν τα στατιστικά να δουν. Είναι αυτό που σου πάει και στο Battle Chasers. Ότι αυτό είναι για το δικό μου level, δεν έχει πολλά παραπάνω. Και αυτό είναι για το συγκεκριμένο παίχτη ή ακόλουθο. Ναι, αυτό. Μετά αρχίζει κάποιε πληροφορίε και μπουκώνει. Σου λέω είναι για παίκτε οι οποίοι έχουν λιώσει τα Diablo και έχουν λιώσει και τα Dark Souls. Αλλιώ δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή πα άπατο, άκλαστο. Ναι. Θα το πάρει στο παιχνίδι στη μια εβδομάδα, θα το πα πίσω. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Πάντω έστω και έτσι, να σου πω κάτι έστω και έτσι, νομίζω ότι είναι καλά που γίνονται τέτοια παιχνίδια. Και ξεμπλοκάρουν λίγο την κατηγορία και το. Ελπίζω να όταν θα βγει και καινούριο να έχουν λίγο πιο. Κοίτα, να σου πω κάτι στο review που έκανα, δεν έκραξα το παιχνίδι. Όχι, μωρέ, κατάλαβα τι. Καμία σχέση. Απλά είπα, δηλαδή, τι με ενόχλησε αυτό, τίποτα άλλο. Είπα ότι το γούσταρα και τα λοιπά, έτσι μην ξαναεπαναλαμβάνουμε. Ναι. Δεν το έκραξα, είδα τα στραβά. Αυτά, αν διορθούν αυτά τα στραβά που είπα στο. Ναι. Ας το πούμε review. Ναι. Γιατί συνήθως τις απόψεις μου είπα βασικά. Ναι, αν μας άρεσε ή όχι, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι το δεύτερο μέρος θα είναι άψογο. Γιατί είναι ένα setting, ρε φίλε, κατά τα ψέματα τώρα που τραβάει. Αυτό δεν το κάνει κάπου, να το κάνει κάποιο άλλο, ρε φίλε. Αρχαία Ιαπωνία, ναι, και η Ιαπωνία, ναι, ρε. Εσύ θα. Εγώ τι παίζω, έτσι. Λοιπόν, εγώ ασχολούμαι βασικά έτσι με λίγο απ' όλα. Πες αυτό που ασχολιώσουν βασικά το Evil Within. Λοιπόν, ασχολούμαι βασικά με το Evil Within. Δεν το είχα παίξει το πρώτο στην εποχή του, έτσι. Κοίτα. Για αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι, ρε φίλοι, απόψεις διήστανται πάρα πολύ. Δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Έχω προχωρήσει αρκετά. Ναι. Ξεκινάει με τόσο μεγάλο ενθουσιασμό στο ότι επιστρέφω. Δεν θα πω στα παλιά Resident, θα πω σε μια πιστή αντιγραφή καλή του Resident Evil 4. Ωραία, σωστός. Με πολύ ωραία στοιχεία παράνοια Silent Hill. Και αυτή η μίξη, όταν ξεκινάς αυτό το παιχνίδι, επειδή είναι δύο αγαπημένα franchise, σε τρελαίνει. Στάρεις πολύ άσχημα. Μπήκα μέσα στο παιχνίδι, το γούσταρα, είχε το άγχος του, είχε ατμόσφαιρα τρελή και αυτά. Προχώρησα, όσο προχώραγα κάπου έχανε, μετά κάπου έφτιαχνε, όσο φτάνω σε ένα συγκεκριμένο boss το οποίο είχε ωραία στρατηγική. Ποιο πέστο, δεν είναι και παλιό. Ήταν αυτό που είναι σαν αράχνη. Α, τι γίνεται. Λάβω να την κάψω. Τι δίπησα, αυτή είναι η αυτή, ναι. Το ευχαριστήθηκα από τον boss fight. Πολύ ωραίο boss fight ήταν αυτό. Προχώρησα λοιπόν. Και άλλαζε με το χρηματοκιβώτιο. Αυτή είναι η επικαλύτερη. Δεν είμαι ακόμα. Κοντεύω στο χρηματοκιβώτιο. Έχω κάνει τα υπόλοιπα. Και πάλι να μιλάω. Έχει τα παλιά στυλ, στήσιμο. Ναι, εγώ τι σου είπα όταν το πήρε στο παιχνίδι. Καταρχήν ήσουν χαϊπαρισμένο φούλ να το πάρει λίγο το τυπί και το 2. Δεν ξέρω τι σε έπιασε. Έπαιξα το 2 στο τυπί. Λίγο. Σε ένα φίλο. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ το 2. Ναι. Έτσι, βέβαια να πούμε ότι στο 2, να σου πω ότι στο 2 δεν είναι ο Μικάμι πλέον στο τιμόνι. Ναι, το ξέρω, είναι ένας από το team του. Ένας από το team. Ο Μικάμι είναι από πίσω, επιβλέπει. Δεν ξέρω ότι δεν έχει πιάσει και το Μικάμι, ρε φίλε, μετά από πολύ μεγάλη. Κοίταξε λοιπόν που είχα μείνει. Όπως σου είπα, δηλαδή, κοντεύω να φτάσω και σε αυτό με το χρηματοκιβώτιο. Όχι κοντεύω, είμαι έτοιμος να μπορώ με το χρηματοκιβώτιο. Απλά λόγω του ότι κάποιες στιγμές με ξενερώνει, το πάω πολύ σιγά. Σε κάποια φάση του παιχνίδι έγινε. Σε κάποια φάση του παιχνίδι έγινε Resident Evil 6 στο σενάριο του Chris. Στα παρτάρα. Αυτά στα είπα. Είναι κάτι κεφάλαια, ρε φίλε. Και μου την έσπασε υπερβολικά, ρε φίλε. Δεν μπορεί να τα χωνέψει ότι τα έχει πάρει τα κεφάλαια. Μου βγαίνουν τώρα και που να δει σε μετάλλε κάτι. Είσαι αρχίακο, που να δει και μετά κάτι κεφάλαια. Τέλος πάντων. Το είπα πριν τα αγοράσει ότι σου λέω θα το γουστάρει μέχρι τη μέση περίπου. Και από εκεί και πέρα. Θα σου κάνει μια κοιλιά, θα σε επαναφέρει και θα σου κάνει κοιλιά και στο τέλος πάλι θα σου. Ήμουνα στη φάση, ξέρω εγώ τώρα τι μου κάνει άμα συνεχίσει τώρα και γιατί μου το είχαν πει κι άλλοι. Δεν μου το είχε πει μόνο εσύ, μου το είχε πει και σου πάλι. Έτσι. Και του παλιάρα. Του παλιάρα, ο Λιώρα. Και λέω τώρα θα πάει έτσι, άντε να δούμε πώς θα βγει. Πώς θα βγει. Έφτιαξε μέχρι το σημείο εκεί τώρα που είμαι σε αυτό, έχει φτιάξει. Θα δούμε στην πορεία. Από γρίφους πώς τα βλέπεις. Εντάξει, τώρα γρήγορα φίλε δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Στα παιχνίδια πλέον.
γενικά. Στο συγκεκριμένο δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ιδιαίτερα στις κατακόμβες. Θα έπρεπε να υπάρχει. Στις κατακόμβες ήταν απαράδεκτος ο γρίφος. Και τα πράγματα που υποτίθεται ότι πρέπει να ψαχτείς λίγο για να κοιτάξεις, τα έχει πάλι ήδη έρθει. Δηλαδή με το που γυρίζεις λίγο την κάμερα, θα δει που πρέπει να πας. Εγώ θα πω ότι ήταν χαμένη ευκαιρία. Θα μπορούσε να επαναφέρει ένα πάρα πολύ καλό survival horror. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Γιατί είχε ωραίο το setting, το είχε συνδυάσει ωραία. Είναι και τρελό τώρα ο Μικάμι. Ναι, έχει αυτή, να σου πω, έχει αυτά τα κολληματάκια των Ιαπώνων. Ναι. Με το στο στήσιμο και εκεί νομίζω το χάσε. Δεν ξέρω τώρα το 2 πώς έχει βγει. Κοίτα, προς το παρόν το 2 που παίξαμε. Έχει ένα ψευτο open. Ναι, σχετικά που ναι. Το οποίο όμως είναι λέω όσο πρέπει, δεν είναι παραπάνω. Όχι, μα εκεί θα έπρεπε να είναι. Εκεί έπρεπε να είναι, δηλαδή μέχρι εκεί που βλέπεις. Δεν πρέπει να πας παρακάτω. Ναι. Εκεί καλά στο κάνει και στο έχει. Ναι, αυτό πρώτο. Έτσι λίγο άλλο wake από ό,τι κατάλαβα. Έχει κρατήσει όλα τα στοιχεία ναι. του πρώτου, της ναι. ατμόσφαιρας. Προς το παρόν όμως δείχνει πιο δυνατό. Δεν χρειάζεται να έχει, από ό,τι κατάλαβα, αυτό το σπαστικό που έπρεπε σε κάθε καθρέφτη που έβρισκα να μπαίνω μέσα, να ξαναγυρνάω, να αναβαθμιστώ ή να βρω τον καθρέφτη να αναβαθμιστώ. Αν έχω προχωρήσει λίγο παραπάνω το παιχνίδι, ο καθρέφτης έχει σπάσει. Άρα πρέπει να προχωρήσω κι άλλο το παιχνίδι και άμα με δυσκολεύει ναι, την ναι, έκατσα. Ναι, τώρα έχει πράγματα, δηλαδή έχει και θα γίνεις και στους καθρέφτες, αλλά έχει και τραπεζάκια που κάθεσαι να κάνεις αναβαθμίσεις σου και τέτοια. Ναι. Στο 2 πλέον δεν υπάρχει κιόλας και το νοσοκομείο, έτσι. Πας ναι, ναι, στο ναι. αστυνομικό τμήμα. Ωραία. Και πέραν του Evil Within, που το πάω λάου λάου. Ωραία. Σπαστικός. Συνεχίζω και κλασικά, Witcher που είναι, δεν έχει τον τελειωμό αυτό. Συζηλεύει, αλλά είναι φανταστικό. Ναι. Το συνεχίζω και αυτό που και πού. Και δεν έχω και κάτι άλλο. Δεν ήθελα να ξαναπήξω την αρχή χωρίς να ξέρω τίποτα. Ασχολιόμουν και λίγο με Overwatch, παρέθηκα και την παράτησα. Αυτό ξέρεις τι έλεγα εγώ μετά, το έριξε όλοι στο ένα. Του έλεγα την Πάπη, μα δεν υπάρχει αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορείς να μου ξαναλέσεις μισό κεφάλι του, να το ξεχάσω. Και να το ξαναπέξω την αρχή του, λέω πως το θυμάμαι. Ναι, ρε φίλε αυτό. Λοιπόν, Δημήτρη, είπαμε τι παίζει ο καθένας και τα λοιπά, τώρα δεν έχουν γίνει πράγματα και θάματα. Με τα microtransactions στη CA από τη μία, με το Xbox One X από την άλλη. Έχουν πέσει άλλοι στα πατώματα και χτυπιούνται. Έχει γίνει ένα ψιλοπάνικ στο διαδικτυακά. Ναι. Τελικά, με τι θέλετε να κάνω. Να σου πω κάτι, εγώ άλλο θέλω να κράξω. Δεν είναι, δεν θέλω να κράξω τίποτα, απλά θέλω να μου πεις κάτι. Για πες. Τελικά τι είναι τα specs ή το τι παίζεις. Δηλαδή ένα παιχνίδι τα εσύ το παίζεις. Το παίζεις για τα γραφικά ένα παιχνίδι ή το παίζεις για. Καλά, αυτό είναι μεγάλο διαμαχημάκι, μπορεί να κάτσουμε να αναλωνόμαστε. Ώρες. 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 Ρε φίλε, να σου πω όμως που το πάω. Για πες, παίζεις και το λες δηλαδή. Όταν βγήκε το PlayStation 1. Βγήκε και το Dreamcast εκείνη τη φάση, αν θυμάσαι, το πρόλαβε. Το PlayStation 1 ή το... Το PlayStation 1, το Dreamcast, το πρόλαβε. Ναι, στα τελειώματά του. Ναι, ναι. Ναι, που δεν είχε βγάλει ακόμα η Sony το 2. Ποιο ήταν καλύτερο, το Dreamcast δεν ήτανε. Μα το έχουμε πει, μα άμα κοιτάξουμε τις γενιές... Το PlayStation 2 με το Dreamcast ποιο ήταν καλύτερο. Άμα κοιτάξουμε τις γενιές, εκτός από την τωρινή, αφήνω έξω το X που βγήκε τώρα, εκτός από την τωρινή που νικάει η καλύτερη και ισχυρότερη κονσόλα που είναι το 4, σε όλες τις άλλες περιόδους, πάντα μικρούσε σε πωλήσεις, πάντα σε πωλήσεις, πάντα ήταν η ανίσχυρη κονσόλα. Η ανίσχυρη. PlayStation 1, PlayStation 2. Στην προηγούμενη γενιά ποια έκανε μεγαλύτερη επιτυχία. Το Wii. Αυτό σου λέω. PlayStation 1 είναι η πιο ανίσχυρη κονσόλα. PlayStation 2 η πιο ανίσχυρη κονσόλα. Wii η πιο ανίσχυρη κονσόλα. Εκτός από αυτή, τη γενιά, που τώρα εντάξει, ξέρεις τι, τώρα μας μπερδεύει και το που έχει βγει το X, γιατί δεν είναι κανονικά καινούργια κονσόλα. Δεν είναι. Δεν είναι καινούργια κονσόλα. Είναι αναβαθμισμένη. Είναι αναβαθμισμένη στο Xbox One. Έτσι θέλει να το περάσει η Microsoft και αυτό θα πρέπει να πάρουμε και εμείς ότι είναι η τρίτη κυκλοφορία του δηλαδή, Xbox One. Mm-hmm. Και ίσως να ήταν. Όχι, ας πούμε, η τρίτη είναι. Ίσως ναι. Είναι και αυτό που έχω ακούσει και από άλλους να το λένε. Ότι μήπως αυτή η γενιά, η αρχή αυτής της γενιάς που ήταν το PlayStation 1 και το Xbox. Το PlayStation 4 και το Xbox One δεν ήταν η γενιά. Η κανονική ήταν η ενδιάμεση γενιά μέχρι να βγει η κανονική γενιά που ήταν που είναι το Pro και το X. Μπλέξαμε τα μούτια μας, φίλε. Ναι. Μας έχουν μπλέξει στην αριστερά μου. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πάντως, όσο και να, ό,τι και να είναι, το X είναι ένα, για μένα έτσι που το λέω φοβερό μηχάνημα. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Αλλά για την ώρα είναι η καλύτερη backwards compatibility κονσόλα και multi-platform. Γιατί exclusive δεν έχει. Δεν έχει, αυτό είναι το θέμα μου. Δεν έχει. Δεν θα με νοιάζε
να βλέπω καλύτερα γραφικά ή τέτοιο. Άμα ήθελα να βλέπω και καλύτερα γραφικά, θα έπρεπε να φτιάξει και ένα καλύτερο PC. Ναι, και αυτό, και αυτό ότι έχει κάνει και η Microsoft που μπορεί να παίζει και στο PC. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή μπορεί να τα παίζει στο PC, ότι εσύ θα αγοράσει PC, αλλά και μόνο στην ιδέα ότι εσύ μπορεί να τα παίξει και στο PC. Σε βάζει σε ένα mood ότι οκ, okay, εντάξει, θα τα παίξω μόνο, αφού μπορώ να το παίξω και στο PC. Δεν πιστεύω, ρε φίλε, ότι ένα πισάκια θα παρατήσει το PC που είναι τούμπανο. Γιατί δεν μιλάμε, όποιος είναι πισάκια. Δεν μιλάμε για το πισάκια, μιλάμε για τον κονσολά, ο οποίος έχει λίγο μπουχτίσει με όλα αυτά που βλέπει τώρα τελευταία. Και ποια είναι η μονή ατάκα που λέει, ρε, πού στείλα. Θα πάρω, ένα PC να τελειώνει υπόθεση. Να τελειώνει υπόθεση. Αυτό ναι. δεν είναι σίγουρο ότι θα το κάνει, αλλά και μόνο ότι μπαίνει στην ιδέα ότι μπορώ να το κάνω και α μην το κάνω. Είναι ανασταλτικός παράγοντας που να αγοράσει κάποιος το X. Ναι. Από το να είχε μόνο τα franchise, τα exclusive franchise. Και όπως είναι ας πούμε, η Sony και η Nintendo. Δύο πράγματα. Εγώ θα θέλω να την πάρω την κονσόλα. Και εγώ θέλω γιατί και άλλα κονσόλα δεν είναι. Δύο πράγματα είναι αυτή τη στιγμή κακά για τη Microsoft. Πρώτον, ότι δεν έχει κυκλοφορήσει τα exclusive που πρέπει να κυκλοφορήσει. Και αυτό με το PC που όλο αυτό που είπαμε. Ναι, και ναι. Δεύτερον, ότι πουλάει το Switch. Πώς, δηλαδή αυτό δεν νομίζω ότι το περίμενε ούτε η Microsoft. Γιατί το μότο της Microsoft ποιο είναι, η ισχυρότερη κονσόλα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Αυτό όμως ακυρώνεται κατευθείαν από το Switch. Γιατί βλέπει ότι το Switch πάει τόσο καλά και είναι τα γραφικά δεν είναι ότι έχει. Είναι η πιο ανίσχυρη κονσόλα αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, της άλλαξε, της έχει γυρίσει boomerang το marketing. Γιατί ο άλλος που αγόρασε το Switch και είπε εντάξει, εγώ έχω το Switch. Δεν με ενδιαφέρει. Απέτυξε ότι με ενδιαφέρει το παιχνίδι. Έχω το Switch και ξέρω ότι στο μέλλον θα παίξω Metroid. Ξέρω ότι μου δώσαν έλεγχο. Έχει δώσει μεγαλύτερες υποσχέσεις η Nintendo αυτή τη στιγμή από ότι η Microsoft. Έχει ένα crackdown να υποστηρίξει και το Sea of Thieves της Rare. Δεν έχει κάτι άλλο. Δηλαδή. Και η Sony από τη μία έχει σκάσει πάρε exclusive. Μα και καινούργια projects. Υπάρχει μόνο exclusive και καινούργια projects. Τουλάχιστον τώρα θα δει ένα God of War. Περιμένει. Περιμένει να στο βάζει δύο κουτσόλε με τρέιλερα. Ναι, Death Stranding. Death Stranding. Υπάρχει πιθανότητα και ελπίζουμε εμεί οι Sony fans ένα Black Ops 2. Εκεί όλοι νομίζω ότι επειδή είναι σιγή αφημάτω στη From Software. Ξέρεις ότι περιμένεις ότι θα ανακοινωθεί κάτι τώρα, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην ανακοινωθεί ή στα Game Awards που είναι τώρα σύντομα ή στο PlayStation Experience. Πότε ρε φίλε, δύο χρόνια είναι τώρα, κοντεύει δύο χρόνια. Ναι, ναι, και δεν έχουν πει και τίποτα ότι ασχολούμαστε με αυτό, ξέρω εγώ. Ναι, δεν έχουν βγάλει. Δεν έχουν βγάλει τίποτα, οπότε σίγουρα. Σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Είτε θέλουν να κάνουμε ρομπότ αυτό που είχαν βγάλει και να το ξεράρουν μαλάκα. Καλά, και αυτό ακόμα και αυτό θα το κάνουν ένα αντίστοιχο σετ στο ίδιο ενό, στο ίδιο τέτοιο, αλλά σε. Δεν ξέρω τι θα βγάλουν. Εγώ θέλω να βγάλουν. Ναι. Και οι αγροτικές κουλτούρες θέλω να βγάλουν. Να τους σβήσουν όλους. Ανεξάρτητα από αυτά όμως, είναι μια πολύ ωραία κονσόλα το Xbox. Είναι. Και μακάρι να έχει βγει. Να δώσουν τίτλου. Και δεν θέλω να δώσουν πάλι. Να μην πιάνω στο στίχημα ένα χιλιάρικο. Να πάρω το VR. Να πάρω το Xbox One. Ξέρεις, τώρα που πει για το VR. Ξέρεις πώς θα μπορούσε να τη μπει η Sony της Microsoft τώρα στη Black Friday να έδινε το PlayStation Slim μαζί με το VR, το PlayStation VR κομπλέ 5 κατοστάρικα. 5 κατοστάρικα, ναι. 5 κατοστάρικα. Τα χτυπούσες τα ίσα ή όχι. Άνετα. Άνετα. Μα άνετα. Φαντάσου πόσα πράγματα δείχνει, πώς θα πουλήσει το άλλο. Δεν έτσι κι αλλιώς, εμάς μας συμφέρει να πάνε καλά οι κονσόλες, να έχουμε και λίγο ανταγωνισμό. Αλλά σκέφτομαι, πώς ξεκίνησε το 360, ναι. Το οποίο ξεκίνησε δυνατά, βγήκε ένα χρόνο νωρίτερα, ξεκίνησε δυνατά και έπαιρνε franchise τα οποία δεν τα είχαμε μέχρι στιγμής στο μυαλό μας, θα μπορούμε να τα παίξουμε στις κονσόλες. Ναι. Και τώρα, αυτή ήταν η στρατηγική που έπρεπε να κάνει πάλι Microsoft. Τέλος πάντων, άλλο πώς θα τη βγει. Κάτι θα κάνει, κάτι θα και κάτι άλλο, τελευταίο. Συγγνώμη. Ναι, κάτι άλλο τελευταίο. Εμένα δεν μου αρέσει που το ξανά πάει Xbox One. Είναι κακό, είναι το Xbox One σαν όνομα, σαν brand, έχει χτυπηθεί ανελέητα. Xbox One X, ένα Xbox One X. Αυτό το Xbox One θέλει να το ξεχάσεις.
Δεν θες να ξέρεις ότι να θυμάσαι ότι υπήρχε το Xbox One με, αυτά, με αυτές τις αναγγελίες που έκανες. Έχει στο κεφάλι σου, έχει το Xbox One ίσον η Microsoft που έχει κάνει τις εξαγγελίες με τα τάδε πράγματα. Καλύτερα να έβαζε ένα Xbox Scorpio κατευθείαν. Ναι. Το βγάζει καινούργια γενιά. Xbox Scorpio. Πούλησε, πούλησε πιο καλά τον κόσμο. Προσπαθώ. Θα τα δούμε όλα. Δεν ξέρω, εγώ ότι ψήνω πάρα πολύ, σου μαζεύω τους καπνούς. Μαζεύω τους καπνούς, έτσι και αν είναι καιρό. Θα έχεις γαμίσει. Λοιπόν, ναι, αυτό. Αλλά εντάξει, θέλω να το πάρω. Κάποια στιγμή, ναι, κάτσε να περάσει λίγο καιρό. Μα κάτσε. Πιάσω ένα φτύρα, φίλτα. Να στο πιάσω. Να στο πιάσω. Και το τασάκι κιόλα, μια και κάνει την πίστη. Τι θέλει να κάνει. Το τσιγάρο. Έχουμε γίνει νούμερο εδώ με τα τσιγάρα σα. Δεν μπορεί να κάνει. Κάνε δύο κούφτε έτσι να κάνει το τασάκι. Λοιπόν, μου ανάβει κιόλα. Τι γλυκό. Λοιπόν, το άλλο τώρα αυτό που έγινε με τα microtransactions. Για πες μου τι έγινε με την EA, γιατί μου ρώταγες εχθές στο τηλέφωνο, σου λέω κάτι κατάλαβα, αλλά δεν έχω ασχοληθεί περαιτέρω. Ναι, ξέρεις, εμείς τα περνάμε. Κάτι δικαιολογίες. Τα περνάμε και λίγο ξόφατσα γιατί δεν ασχολούμαστε μετά με τα παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, σε επηρεάζουν κιόλα γιατί τα διαβάζεις παντού και λίγο σε βάζει πάνω στο μπούζι του. Τι έγινε, τα γνωστά ρε φίλε. Τώρα κάθε παιχνίδι που βγαίνει και έχει. Είναι στα κυβικά Destiny, Call of Duty, Star Wars Battlefront και όλα αυτά. Προσπαθούν να βάλουν μέσα microtransactions, κάρτες, να λουτάρεις και όλα αυτά για ποιο λόγο, για να μπορούν να πουλάνε διαδικτυακά και να μαζεύουν λεφτά. Δηλαδή το βγάζει η Ubisoft, η EA, ότι μόνο από το FIFA ή μόνο από. Δεν ξέρω τι άλλο έχει η Ubi, βγάζουν περισσότερα λεφτά από ότι θα τα χτίσει κανονικά. Καταλαβαίνεις πού το πάνε το πράγμα και γιατί θέλουν. Δηλαδή θέλουν μια συνεχόμενη. Ρε φίλε, εγώ ξέρω τι μπορώ να καταλάβω. Άλλο δεν μπορώ να καταλάβω. Τα single player παιχνίδια που βγαίνανε παλιά, γιατί δεν βγαίνανε πολλά online παιχνίδια. Παλιά θυμάμαι εγώ έπεσε αυτό στο Lineage, το WoW και το. Ναι, αυτά ήταν τα MMO, ναι. Μετά ήταν τα κοντινά τα LAN, το. Counter-Strike. Και το Call of Duty ήταν. Και νομίζω και κλειστό LAN και άνοιχτο και γενικά με server. Τότε είχαμε αυτά. Battlefield. Τώρα ρε φίλε με τα που βγάζουν κάθε μήνα ανακοινώνονται 2-3 διαδικτυακά. Δεν ξέρω ρε. Εσύ πολύ κρίμα. Απλώς ξέρεις πια. Ναι, ένας άνθρωπος τώρα. Εσύ ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ρε Μάκη. Ότι αυτά τα MMO που μου λες, πάρα πολλά, είναι free to play. Και όταν είναι κάποιο free to play, σαν μοντέλο να μπορείς να αγοράσεις εσύ το εξτραδάκι που θέλεις. Δεν θα πήξουμε ποτέ. Κοίτα, άγνωστο. Το single player το τελειώνεις, βλέπεις τίτλους τέλους. Το βάζει στο ράφι και το πα πίσω. Αυτό είναι το κακό. Ότι το άλλο, πόσο να παίξει ρε φίλε, δηλαδή πόσο να το παίξει, άντε και το φτάσει κάπου. Δεν θα παίξουν ποτέ οι παίκτες. Παίζουν, ρε, το κρατάνε. Έπαιξα σαν το WoW, έπαιξα άλλα τρία. Δεν θέλω να παίξω άλλο, βαρέθηκα, ξέρω εγώ. Δύσκολα, ρε. Νομίζω είναι και μέσα είναι και ο θυσμός, μέσα και οι μηχανισμοί που σου κάνουν όλο αυτό τον αθλητισμό. Και λέω ότι δεν τελειώνουν. Με τα level, ενώ με τα level, με τα XP, με τον παίκτη σου, όλα αυτά. Και το community που έχει αποκτήσει. Και το community, ναι. Ειδικά η εποχή που παίξαμε τότε σε αρχές Lineage, α πούμε. Είχαμε ένα community φοβερό. Σηκωνόμασταν, φεύγαμε από εδώ, από Αθήνα για να πάμε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη. Το θέμα δεν είναι οι παίχτες. Το θέμα δεν είναι αλλιώς. Το θέμα δεν είναι οι παίχτες. Το θέμα είναι οι πρακτικές που εφαρμόζουν. Ναι, δηλαδή, σίγουρα. Γιατί έχοντας δει το LOL, το πόσο λεφτά έχει βγάλει, έχοντας δει διάφορα free to play μοντέλα, πόσα λεφτά βγάζουν μόνο από αυτά και στα mobile, έχουν πολλά free to play. Ναι. Αλλά αυτά είναι πιο τίμια γιατί σου λέει αυτό είναι. Αυτό το παίξω. Θα σου πω και στο Go που ήδη πληρώνει μια συνδρομή. Αλλά το Go θα σου πετάξει, θα σου πει: κοίτα, έχω φτιάξει ένα mount τώρα. Άμα σε ψήνει. Το Forerunner έγινε τέτοιο. Ήταν free to play για μια εβδομάδα. Όχι σαν μοντέλο, όπως μπορούσε να καταλάβει ότι σαν να το ετοιμάσουμε. Είχε μια εβδομάδα free. Ναι, δεν ήταν free to play. Όχι, είπα και εγώ. Ήταν μπορούσε να το κατεβάσει έτσι. Και το Overwatch είχε πρόσφατα πάλι free to να το παίξει. Λίγο για μια εβδομάδα, το έδωσε. Και όταν βλέπει αυτές τις εταιρείες που βγάζουν τόσο τρελό χρήμα, θέλουν να το περάσουν και οι μεγάλες εταιρείες. Αλλά ποιο είναι το. Ποιο είναι το λάθος εκεί πέρα, ότι στο ένα έχεις πληρώσει και τα λεφτά για να πάρεις το παιχνίδι. Ναι. Δεν είναι free, το παίρνεις. Αλλά τι γίνεται. Πλέον πληρώνεις 60 ευρώ, θα πληρώσεις 70 ευρώ για να πάρεις το Star Wars. Όχι για να παίξεις το παιχνίδι, αλλά γιατί έχει skins Star Wars. Ναι. Γιατί έχει βάλει τα production values, έχει βάλει την DICE με τη Frostbite, που είναι ακριβή μηχανή, για να σου φτιάξει ένα skin Star Wars σε free-to-play μοντέλο.
και τα που έχουν ίδια έχουν και πρόβλημα. Θα σου δώσω τώρα μια σκεπτική και πρόσφατα το Call of Duty το καινούργιο, το World War 2. Έτσι. Όλα τα Call of Duty έχουν πρόβλημα με τους servers τους. Επειδή είναι host. Ναι. Σκέψου τώρα τα άτομα που έχουν δώσει προπαραγγελία 100 ευρώ για να έχουν και το Season Pass μαζί. Ναι, μαζί όλα. Ξέρω ναι. ότι DLC που θα σου δώσω, τα DLC θα είναι καινούργια maps για να παίξεις. Ναι. Έτσι. Και να μην μπορείς να παίξεις σωστά. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, καλώς ή κακώς, όλοι οι online players έχουν θέμα. Ναι. Δεν είναι όπως είναι στο εξωτερικό. Και να δώσεις τόσα λεφτά. Για να μην μπορείς να ευχαριστηθείς το online σου. Να κολλάς. Να. Να σου ρωτήσω κάτι. Δεν κοιτάνε αυτά να τα φτιάξουν και κοιτάνε πιο πολύ να βγάλουν λεφτά με skins. Να πουλήσουν κάρτες, με αυτό είναι. Κοίτα, skins αγοράζεις και εσύ και σε ρώταγα το λόγο που αγοράζεις skins, ρε φίλε. Δεν μπορείς να το καταλάβω, ρε φίλε. Τα skins που θα αγοράζα εγώ θα τα αγοράζα επειδή έχω λιώσει και έχω παίξει και έχω μαζέψει πόντους. Δεν χάλασα ποτέ μου λεφτά. Έκανε grading. Αυτό είναι το πρόβλημα. Στην περίπτωση του Star Wars, εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι αυτά που σου πουλάνε και επηρεάζουν το παιχνίδι. Mm. Δηλαδή ο άλλος είναι τελείως unbalanced. Γιατί ο άλλος έχει σκάσει τα λεφτά του, έχει μπει και έχει πάρει ένα πολύ καλύτερο όπλο που στερίζει 9 στις 10 φορές. Και δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Ναι, να σου πω και ένα παράδειγμα. Έχω έναν στη δουλειά, μεγάλος είναι ο τύπος σε ηλικία, ο οποίος παίζει World of Tanks, δεν ξέρω αν το έχεις ακουστά. Ναι. Και μου λέει ότι παίζω αυτό, ρε παιδί μου, ασχολούμαι τώρα 6 χρόνια. Α, του λέω για να ξεκινήσω, μου λέει κοίτα, για να ξεκινήσει να παίξει, μου λέει World of Tanks. Ειλικρινά σου μιλάω, μου λέει πρέπει να σκάσει 1.000. Ναι, πρέπει να σκάσει λεφτά. Λέει γιατί, μου λέει γιατί άμα πάρε ένα τάγκ μου λέει που σου δίνει free, ναι. Και άμα παίρνει ένα τάγκ να με χέσει. Ναι. Του λέω σοβαρά, μου λέει. Του λέω να έχει δώσει, του λέω 1.000 ευρώ. Και 4 μου λέει, έχω δώσει τόσα χρόνια που παίζω. Ναι. Έχω δώσει, μου λέει λεφτά. Έχω λόξα, μου λέει. Παίζω πολύ, μου αρέσει, είναι simulator καλό, δηλαδή το γουστάρω. Α, μου λέει εγώ δεν έχω πρόβλημα που έχω λεφτά. Κάποιοι άλλοι μου λέει που έχουν πρόβλημα. Τους κάνω όπα μου λέει. Ναι. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Και 3 και 4 μαζί. Πλέον υπάρχει μια ταξικότητα και στο game. Δηλαδή όποιος έχει τα γκαφρά. Το βγάλανε εκεί, ρε φίλε, είδες που το βγάλανε εκεί αυτό το πράγμα. Ναι, εννοείται. Ρε, ζούμε σε μια καπιταλιστική κοινωνία που έχει συγκεκριμένους καπιταλιστικούς μηχανισμούς. Γιατί να μην είναι εκτός το game. Ναι. Όταν πλέον έχει συρρυκνωθεί, οι εκδότερες εταιρείες είναι το ένα χέρι και έχει συρρυκνωθεί, δεν έχουμε άλλες. Πλέον αυτές. Μόνο διωγγώνουν τα χρήματά του, δεν κάνει τίποτα άλλο. Εδώ τώρα στο κέντρο του NBA το 2K, για να κάνεις My Career και να φτιάξεις τον παίκτη σου να αναβαθμιστείς, να παίξεις, πρέπει να ρίξεις άπειρο λιώσιμο να περάσουν σεζόν. Και άμα δεν θες να ρίξεις άπειρο λιώσιμο για να περάσουν σεζόν, να αρχίσεις να γίνεσαι καλός, δηλαδή που το έχουν αλλάξει σε σχέση με ό,τι ήταν παλιά, ναι. Πρέπει να πληρώσεις λεφτά ναι. Και να πάρεις πόντους. Έτσι έμαθα, δεν έπαιξα γιατί συνήθως το NBA το παίζουμε παρεΐστηκα. Ναι, και το 2K δεν είναι. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια εταιρεία που θέλει να μείνει εκτός και ας πούμε και σε όλα τα παιχνίδια και στη Rockstar πλέον θα έχουν microtransactions. Παντού θα υπάρχουν. Ναι. Δηλαδή τα περάσανε και τώρα δεν ξέρω αυτό που λένε ας πούμε ότι έγινε μια μικρή νίκη με το Star Wars. Συγγνώμη θα το πω έτσι, παπάρια έγινε. Είναι αυτό που μου έλεγες την άλλη φορά με τα μέτρα και με αυτά που μου έλεγες προχθές. Μου λες όπως λένε οι πολιτικοί, θα περάσουμε, θα κάνουμε αυτό, εκείνο το άλλο. Αμάν λες εσύ φυσάς, ξεφυσάς. Και αφού γίνεται τη πουτάνα και αρχίζουν και φωνάζουν και βρίζουν όλοι, ξαφνικά λένε όχι ρε παιδί, δεν θα κάνουμε. Δεν θα σας βάλουμε ολόκληρο τέτοιο. Λίγο πολλά δαχτυλάκια θα σας βάλουμε. Σιγά πώς κάνετε. Δεν θα πει όλο μέσα, θα είναι πιο λίγο. Εντάξει, άμα είναι να μου γαϊδέψει την τρύπα μόνο. Και θα σου δείξει και το λιπαντικό εδώ πέρα. Ναι, απλώς στενοχωριέμαι ρε φίλε, γιατί αυτοί που νομίζουν ότι νικήσανε επειδή θα μπουν στα, για την ώρα, γιατί έχει πει η ΕΕ θα βάλουμε μετά, ότι δεν θα μπουν τα, πώς το λένε, τα microtransactions, θα πάνε πάνω το παιχνίδι. Όχι ρε φίλε, μην πας να το πάρεις. Ναι. Αφού έγινε όλα αυτά, μην πας καν να το πάρεις το παιχνίδι. Άμα θέλεις δηλαδή να φωνάξεις και να βρήσεις, καλύτερα να μην φωνάξεις να βρήσεις, κάντο έτσι να δούμε τι θα γίνει στην πορεία, όλοι όμως. Αλλά δεν μπορείς να συνοηθείς ρε φίλε, είναι όπως ακριβώς στην πολιτική, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα πει ότι δεν έχω παίξει ποτέ online παιχνίδι. Ναι. Έχω παίξει όμως online παιχνίδι. Ποιο? Εντάξει, όχι, ρε φίλε. Καλά, ναι. Και η καλύτερη σύλληψη. Ναι. Η καλύτερη σύλληψη online παιχνιδιού ever. Ναι. Βοηθά, σε βοηθάνε. Θες να κάνεις PVP, θες να κάνεις invade. Ό,τι γουστάρεις, ρε φίλε. Δεν υπάρχει το. Η σύλληψη που έχουν κάνει σε αυτό το online. Είναι παιχνίδι online μέσα να το παίρνει χαμπάρι. Ναι, ναι. Είναι... Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πολύ δίκαιο. Είναι, ναι, είναι διαφορετική σύλληψη multiplayer και νομίζω ότι είναι. Τι να σου πω. Είναι αυτό που μπορούμε να δεχτούμε εμείς. Ναι. Ξέρετε ποιο είναι. Να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα, ένα μεγάλο πρόβλημα με αυτά τα μικροτράνζακσιονς που υπάρχει.
ότι γενιά με γενιά οι παίχτες μαθαίνουν και αλλιώς. Δηλαδή εμείς όταν αρχίσαμε να παίζουμε, ξέραμε ότι το παιχνίδι έχει αρχή, μέσα και τέλος και είναι ολοκληρωμένο. Μπορεί να έχει bugs κλπ. Αυτό οφείλεται στο πόσο έχουν φτιάξει το παιχνίδι. Τώρα, όσο περνάνε οι γενιές και αρχίζουμε αυτή η γενιά του PlayStation 4, ας πούμε, είναι και το PlayStation 3, είναι και το PlayStation 3, έχουν μάθει ότι αυτό υπάρχει, έτσι γίνεται πλέον το θέμα. Πάρα και ένα alternative ending. Σιγά σιγά... αν δεν υπήρχε όπως τώρα που υπάρχει το ίντερνετ, φάτσα φορά παρτίδα και μπροστά σου όλη την ώρα το βρίσκεις στο ίντερνετ, δεν νομίζω ότι θα έκανα την πολιτική. Αλλά τώρα που έχει γίνει παντού ελεύθερο το ίντερνετ και πιο φθηνές τιμές κτλ. Έτσι αποφασίζουν όλοι. Βγάλε το παιχνίδι και άμα είναι ρίχνουμε για ένα patch. Μα δεν γίνεται όμως ρε φίλε να έχει day one patch όμως ρε φίλε. Μου φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα. Ακόμα και το Bloodborne δηλαδή βγήκε με day one patch. Ναι. Και το Neo. Και το Neo. Day one patch. Όλα. Γιατί κανένα day one patch. Δεν σχολιάσαμε το πρόβλημα του X με τα. Με τα Giga. Α. Που θέλει 140 Giga για να παίξει 4K. Ναι, μα εδώ πέρα... Τι δίσκο έχει αυτό πάνω. Δεν έχει μεγάλο, έχει ένα gigabyte. Ένα τεραμπάιτ. Δηλαδή 5-6-7 παιχνίδια να τα βάλει μέσα και μετά τα διαγράφεις ή όχι. Αν δεν ξανακατεβάζει όλο αυτό. Δηλαδή εσύ με τη σύνδεσή σου εδώ ακόμα που έχει τώρα. Εγώ με αυτή τη σύνδεση. Εσύ απλώς κλαις και λόγω πρέπει να το βάλει από 2 μέρε νωρίτερα να καταλαβαίνει. Χαίστηκε η Φάτιμα στο Γιάννη Τζαμί. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, αυτό. Δεν ξέρω. Δηλαδή, και δεν είναι ότι είναι μόνο, το, μόνο να, τα αυτά που αγοράζει online. Ακόμα και το CD να πάρει, θα χρειάζεται να κατεβάσει άλλα 60-70 γίγκα. Μα αυτό ήταν και με το τέτοιο όταν έπαιξα τον Doom. Ναι. Για να παίξω online και κάποια update, είχε δεν θυμάμαι πόσα γίγκα έπρεπε να κατεβάσει. Ναι, εκεί πέρα λε, εντάξει, όπω παραδείγματι, έχει χάσει πλέον και η κονσόλα την νόημα να βάλει το παίξε. Ναι, ρε φίλε. Αφού εμεί επειδή τα έχουμε χωρισμένα έτσι με το PlayStation, τώρα που δεν είχα καλό internet λόγω των βροχών, ναι. Μάθημα να παίξει το παιχνίδι. Δεν μπορούσε. Μου λέει, έχει μέσα μου λέει τα DLC, ναι. Τα οποία δεν τα αναγνωρίζω ότι είναι δικά σου. Ναι. Και δεν μπορούσα να παίξω, μου λέει, δεν ανοίγει. Και έκλεινα κι αν είναι αγαπητό, είχα τρελαθεί. Είχα τρελαθεί και λέω, το ίδιο πράγμα είχα πάθει εγώ όταν κυκλοφόρησε το E3. Και κορυδεύαμε στην E3 όταν είχε βγει το WAR που θα έλεγε ότι θα είναι online κλπ. Και τελικά έχουν περάσει. Ναι, είδε πώ το πέρασε το πλαίσιο στο 4 και δεν μιλάει κανεί. Ναι. Δηλαδή, όχι πώ το έχει περάσει το πλαίσιο στο 4, πώ μου έγινε εμένα. Ναι. Ναι, τώρα το λέω. Μα γιατί και στο πλαίσιο 4, άμα δεν το έχει στο. Το λογαριασμό σου, πώς το λένε, prime, πώς το λένε. Primary. Δεν το έχω primary. Λόγω να είμαστε μαζί, δεν μπορείς να είμαστε. Άμα δεν έχεις primary, δεν μπορεί να, άμα δεν έχει online, δεν μπορεί να, θα κλειδώνει. Πώς τα έχουν περάσει όλα και... Το ίδιο πράγμα το είχα πάθει τότε όταν ξεκίνησε αυτό από την Blizzard. Δηλαδή είχα αγοράσει το Diablo 3, το κυκλοφόρησε. Είχα τρελαθεί τότε μετά από 10 χρόνια, ξέρω εγώ, γίνει Diablo. Και λέω, πω, θα πάω στο χωριό, θα πάρω τον laptop, λέω, του Μάκη. Και θα αράζω το βράδυ, φίλε, και θα λιώσω στο καινούριο Diablo. Και εσύ δεν μπορούσα να παίξω γιατί χρειάζεται ίντερνετ. Και βγήκαν τα χέρια του υπολογιστή, σου κάνανε έτσι. Ναι, 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 αυτό ακριβώς. Πάρτο, γυρνάει και μου λέει. Τέλο πάντων, αυτή είναι σκοτεινό και. Σκοτεινά, δεν είναι σκοτεινά, τίποτα δεν είναι σκοτεινό. Μα το δείχνουν και εμεί εδώ παίρνουμε χαμπάρι. Εμεί το παίρνουμε χαμπάρι. Έτσι τσουλάει, έτσι πάμε κι εμεί μαζί. Εμεί το παίρνουμε χαμπάρι. Εμεί δεν επηρεαζόμαστε τόσο γιατί δεν παίζουμε αυτά τα παιχνίδια, αλλά επηρεαζόμαστε σε άλλο τομέα γιατί βγαίνουν λιγότερα παιχνίδια που αφορούν εμά. Να σου πω, μπορώ να πω με σιγουριά ότι πατροπαράδοτη μόνο είναι η Nintendo, νομίζω εγώ. Πατροπαράδοτη. Και αυτή έχει. Μπήκε στο χώρο του DLC. Προς το παρόν, ανοίγεις, βάζεις, παίζεις. Προς ναι, το παρόν. Προς το παρόν. Είπαμε για την αντιπαραβολή Switch, Xbox One, ισχυρής, ανίσχυρης. Και τώρα τι είπαμε για το σκληρό δίσκο. Η μία έχει 1 terabyte και δεν χωράνε. Και η άλλη έχει 32 GB. Ναι, 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 ναι. Αυτό που το βάζεις. Ναι. Και είναι καθαρά. Κοίτα, ακόμα η Nintendo, η κονσόλα της είναι plug and play τελείως. Και... γι' αυτό και πήρα και τις μικρές κονσολίτσες εγώ. Το Super NES Mini ναι. Και το NES Mini. Γιατί τη βάζω, τα συνδέω όποτε γουστάρω, ναι, όποτε ναι. Θέλω εγώ. Ανοίγω, παίζω, τελείωσε. Μπαίνει σε ένα άλλο, σε μια άλλη διάσταση game παλιά. Πολύ... όντως είναι νοσταλγική. Γιατί ναι. Είναι plug and play, όντως. Και κάποιο άλλο παιχνίδι τώρα αυτό που θα δεν βγει και που χρειάζεται. Το Gran Turismo νομίζω. Θα χρειάζεται online. Δεν ξέρω, δεν έχω ξέρει. Και το γραφείο σου. Αυτό είναι το γραφείο σου. Το. Νομίζω τώρα. Το GTA. Όχι. Γράφει φωτο, α πούμε. Γραφείο και αυτό νομίζω χρειάζεσαι online για να παίξει. Δηλαδή τέλο πλέον το ότι θα κάτσω αλλιώ στο ραλάκι. Τέλο. Θε online πάλι να παίξει το γραφείο σου. Ναι. Εντάξει, παιδιά, άμα κάποια στιγμή πάντω εγώ, άμα κάποια στιγμή εδώ και από εδώ, ότι δεν πάει άλλη κατάσταση, δεν μπορώ να παίξω στην ουσία αυτό που θέλω να παίξω. Γι' αυτό και μου αρέσει το Bad Chasers, γιατί είναι
Μπαμπαμ, είτε πατ, μπαίνει, παίζει. Ξεκινά τελείω. Ναι, και τελείωσε. Θα υπάρξουν τέτοιε λύσει. Έχω ένα back catalog από PlayStation 2, PlayStation 1, PlayStation 3, Xbox 360, όλα αυτά που δεν έχω παίξει. Και απλώ. Δώσει βάση. Εσύ μόνο εσύ μπορεί να το κάνει αυτό. Εγώ και γενικότερα η γενιά η δικιά μα. Γιατί έχουμε πιάσει όλα τα video games από την αρχή του ξεκινήματος τους, ναι, που ήταν τελείες μέχρι τώρα, και δεν μας απασχολεί το τι γραφικά θα έχει το παιχνίδι, απλά θέλουμε να παίξουμε την ιστορία του και το gameplay του να δούμε. Να πω και κάτι άλλο, λέω γιατί ρε φίλε, δεν ξέρω. Εντάξει, άμα έχεις εσύ περισσότερα πράγματα στο μυαλό σου, ας τα πεις. Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι, βέβαια πόσους μας ενδιαφέρουν τα βραβεία. Ανακοινώθηκαν κάτι υποψηφιότητες βραβείων. Για πες. Που βγάλανε από τα Game Awards που θα γίνουν, που γίνονται κάθε χρόνο. Εντάξει, αυτά είναι που ορμπανίγυρισαν όλα αυτά. Ναι. PR πράγματα και τέτοια. Απλώς εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα παραπάνω. Απλώς αυτό που μου κάνει κακή εντύπωση, και θα το πω έτσι πάνω σε αυτό πράγμα το νέο, είναι ότι βγάλανε το pack. Σαν και η μοβηγία. Η υποψηφιότητα είναι και η μοβηγία. Το pack, ναι, το οποίο pack δεν είναι ολόκληρο παιχνίδι. Αυτό. Μα, Δεν θέλω να σταθώ σε τίποτα άλλο. Αλλά όταν λες ένα early access παιχνίδι. Early access, το, ναι, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί για game of the year. Είναι ακόμα σε beta φάση έτσι. Ναι, άμα του χρόνου βγει. Τι θα το ονομάσει game of the decade. Game of the years. Game of the years. Θα πει. Θα είναι τιμή σένεγε. Κάτσε, γιατί δεν έχω καταλάβει εγώ. Τα game of the years. Τα game of the year. Πώς βγαίνουν, δηλαδή βγαίνουν. Είπαμε, αυτά είναι PR πράγματα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, ναι, εντάξει, είναι PR πράγματα. Και είναι καθένας... λόγω του ότι είναι πολύ καλό ή λόγω του ότι έχει ψωνίσει ο κόσμος πιο πολύ. Εσύ, φαντάζομαι είναι σαν τα Όσκαρ. Ποια θα είναι η καλύτερη ταινία. Καλύτερη ταινία όμως έχει καλύτερη φωτογραφία, έχει καλύτερη σκηνοθεσία. Όχι, τώρα θα πάμε μόνο στο. Εμείς μιλάμε τώρα για πωλήσει. Ναι, δεν πάμε. Αυτό, αυτό δεν έχω καταλάβει. Μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Τι είναι το Game of the Year, είναι το παιχνίδι που έκανε τι περισσότερε πωλήσει, όπως με το Πάγκο. Είναι το παιχνίδι που έχει κάνει ένα μεγάλο αντίκτυπο στο gaming εκείνη τη χρονιά. Α πούμε το Hellblade για μένα έκανε ένα μεγάλο αντίκτυπο. Το Zelda έκανε ένα μεγάλο αντίκτυπο. Το Zelda είναι μέσα παρεπιπτόντως. Είναι το παιχνίδι που πρόσφερε κάτι νέο στην κατηγορία. Ποιο είναι το game, τι είναι Game of the Year. Εγώ θέλω να πει το νέο, να του φύγει η ψυχή να μου. Δεν είναι το νέο θέλω. Γιατί αυτό έχω ευχαριστητικά. Ναι. Δεν τα πέσα όλα από το παλιό. Τώρα είναι απλώς εμένα δεν θέλω να σταθώ γιατί του δίνουν το Game of the Year. Γιατί αυτά τα βραβεία δεν μου πολύ νοιάζουν. Μην νοιάζει. Αυτό που δεν βλέπω ωραία είναι ότι ένα early access παιχνίδι. Ναι. Είναι μέσα στην. Είναι στην κατηγορία. Σε κατηγορία και αντιγωνίζονται παιχνίδια τα οποία είναι full. Δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί στο full. Δηλαδή αυτό και το, δεν στέκει. Το Horizon φέτος δεν βγήκε. Ναι. Horizon. Είναι, για να σα πω μπαμπαμ ποια είναι, είναι το Horizon, το Zelda, το Pug, το Super Mario. Και άλλο ένα ξεχνάω. Το Nio. Δεν θυμάμαι τώρα. Και άλλο ένα ξεχνάω. Πάντως δεν είμαι στο Nio. Γιατί το Nio της στο Game of the Year δεν είναι. Δεν είναι σε καμία περίπτωση. Απλώς έχει προβλήματα γενικά, δηλαδή δεν το έχω παρατηρήσει μόνο. Αυτό, εγώ εκεί ήθελα να σταθώ. Ότι δεν θέλω να σταθώ στα βραβεία γιατί έτσι δεν με νοιάζει. Απλώς πόσο άσχημο χτυπάει αυτό το πράγμα. Δεν βγάζει νόημα. Οι άλλοι έχουν δουλέψει καιρό, ας το πούμε. Στην ουσία ρίχνει για αυτούς που έχουν δουλέψει καιρό και έχουν δώσει ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι και όχι ένα early access. Και έρχονται αυτοί με μια προχειροδουλειά, ας το πούμε, στην αρχή για να δούμε πού θα καταλήξουν και τα παίρνουν αυτοί. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα βγει ή όχι. Πόσο με ενδιαφέρει. Ναι, ρε παιδί μου, απλά. Εγώ θα δω τα Game Awards, θα τα δω μόνο και μόνο για να δω τα trailer από τα καινούργια παιχνίδια και θα σκάσουν διάφορες ανακοινώσεις. Μόνο για αυτόν τον λόγο θέλω να τα δω. Τώρα πει θα πάρει τα βραβεία. Εγώ έχω το δικό μου Game of the Year, να το ευχαριστήσω περισσότερο. Νομίζω αξίζει να κάνουμε ένα βιντεάκι δικό μας. Θα το κάνουμε. Έτσι, με τα παιχνίδια που γνωρίζουμε περισσότερο. Αυτή τη χρονιά. Αλλά ήταν και μια χρονιά φοβερή. Ναι, και κάνει πολλά καλά. Θα το κάνουμε λίγο πριν τα δω. Και το τέτοιο δεν ήταν ρε φίλε παιχνιδάρα και το Little Nightmares. Ναι, και νομίζω ότι το Little Nightmares δεν υπάρχει πουθενά. Όχι. Και αυτό είναι το παιχνίδι. Και αυτό που είπες εσύ, το Senua's Sacrifice, δεν ήταν παιχνιδάρα. Δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχει, έχει κάνει κάτι κατηγορία. Το Horizon ήταν ψιλοθάβετο. Τέλος πάντων. Το Dishonored που είναι. Dishonored 2. Αυτά. Έχει πολλά. Αυτά σκεφτόμουν. Αυτό γι' αυτό ήθελα να πούμε λιγάκι. Και να την κάνουμε την κουβέντα γιατί ήταν διάφορες επικαιρότητες έτσι που με τη λάμη. Θέλω να τα πούμε λιγάκι να τα συζητήσουμε παρέτσα. Καλά έκανες. Και καλά που κάνεις. Αγαπητέ. Έτσι πρέπει να είναι. Βασικά αυτό πρέπει να είναι στην ουσία το Joycast. Αυτό να μιλάμε.
Το ίδιο κάναμε και όταν μιλάγαμε ραδιοφωνικά. Ναι. Στο χάλαμε, αλλά τώρα είναι πιο παρείστικο ακόμα. Ναι. Νομίζω εμένα μου αρέσει περισσότερο έτσι. Πολύ καλύτερο και εμένα μου αρέσει. Στον καφέ, ναι. Στον καφέ, ναι. Στον καφέ, ναι. Στον Joystick. Στον Joy Cafe. Λοιπόν, αυτά. Ο καφενέ στον Joystick. Ο καφενέ στον Joystick. Λοιπόν, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κάτι άλλο να πείτε κι εσεί που. Όχι, δεν είναι. Τι να, εντάξει, είναι κι άλλα, αλλά άμα ξεκινήσω τώρα και λέω, αλλά... Αν θέλουμε άλλη μια τόση εκπομπή. Ναι, είναι κι άλλα, απλά σκόψουμε εδώ και έχουμε κι άλλες εκπομπές στο μέλλον. Θα κάνουμε, ωραία, οι εφορμές υπάρχουν άπειρες. Ου, κανονικά, έχουν άπειρες. Κανονικά. Εγώ πάντως την έχω ψήσει τώρα τελευταία για κάτι αθλητικό. Mm-hmm. Δεν ξέρω, να παίξω λίγο κανένα προ. Προ, κανα... και okay. Εγώ το ψάχνω το προ, ρε φίλε. Το δεν ξέρω γιατί, αλλά... Γιατί μάλλον μπορεί να γυρίσουμε πίσω στο... Τα εγώ ψήνομαι για κανένα ραλάκι, παιδιά. Έπαιξα το Most Wanted τώρα τελευταία, το τελείωσε αυτό. Mm. Α, το έπαιξε στο DSV, ναι. Ναι, το έπαιξε στην Ιντερνετ. Ξέρεις γιατί σκάλω, θα κατέβασα λίγο το Pro, το καινούργιο, το demo που είχε. Έχεις ονειρευτεί ποτέ ότι είσαι λαϊκός? Πάντα τον ονειρεύομαι ότι είμαι λαϊκός. Με χέτι, με χρυσή καθένα. Λοιπόν, ας το κλείσουμε εδώ πριν γίνουμε κάφε τελείως. Πάμε που ζουγέ για αυτό μου το λες. Ο πλέτσι μου. Να ξέρω, κατέβασα το κουστούμι. Λοιπόν, εγώ το χάρηκα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καφενεία και εγώ σας χάρηκα. Να το δείτε. Και μου λες τώρα για αλλαγικό. Κοίτα το με τη γυαλίδα σκάσιο τύπο. Ο αεροπόρος. 12 ώρα τη νύχτα. Αυτός είσαι. Λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε. Λοιπόν, χαιρετούμε. Τα λέμε την επόμενη φορά, παιδάκια. Ναι, στα επόμενα βίντεο μας. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια.